ο Ντελέζ όρισε κάποτε το έργο της εξουσίας σαν αυτό που διαχωρίζει τους ανθρώπους από ό,τι μπορούν να κάνουν, δηλαδή από τη δύναμή τους. Οι ενεργητικές δυνάμεις εμποδίζονται στην ασκησή τους είτε επειδή στερούνται των υλικών συνθήκων που θα τις καταστήσουν δυνατές είτε επειδή μία απαγόρευση καθιστά αυτήν την άσκηση αδύνατη σε αμφότερες τις περιπτώσεις η εξουσία και αυτή είναι η πιο καταπιεστική και εκτινώδης μορφή της, διαχωρίζει τους ανθρώπους από τη δύναμή τους και με αυτόν τον τρόπο τους καθιστά αδύναμους. Υπάρχει ωστόσο μια άλλη και πιο δόλια ενέργεια της εξουσίας που δεν δρά άμεσα σε αυτό που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι στη δύναμή τους αλλά στην αδυναμία τους. Δηλαδή σε αυτό που δεν μπορούν να κάνουν ή καλύτερα που μπορούν να μην κάνουν. Ότι η δύναμη είναι πάντοτε εκ της συστάσεώς της και αδυναμία, ότι κάθε μπορώ να κάνω είναι πάντοτε και να μπορώ να μην κάνω, είναι η αποφασιστική κατάκτηση της θεωρίας της δύναμης στον Αριστοτέλη, την οποία αναπτύσσει στα μετά τα φυσικά εισαγωγικά. Η αδυναμία γράφει είναι η στέρηση της δύναμης. Κάθε δύναμη είναι αδυναμία του ίδιου και σε σχέση με το ίδιο του οποίου είναι δύναμη. Αδυναμία δεν σημαίνει εδώ μονάχα απουσία δύναμης, να μην μπορώ να κάνω, αλλά επίσης και κυρίως μπορώ να μην κάνω μπορώ να μην ασκήσω τη δύναμή μου. Και είναι ακριβώς αυτή η ιδιαίτερη αμφιθυμία κάθε δύναμης που είναι πάντοτε δύναμη του είναι και του μη είναι, του να κάνεις και να μην κάνεις, που απέναντίας ορίζει την ανθρώπινη δύναμη. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι το έμβιον το οποίο υφιστάμενο μέσα από τη δύναμη μπορεί να κάνει τόσο ένα πράγμα όσο και το αντίθετό του μπορεί να κάνει και να μην κάνει. Αυτό τον εκθέτει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο έμβιον στον κίνδυνο του σφάλματος, αλλά ταυτοχρόνως του επιτρέπει να συσσωρεύει και να διευθύνει ελεύθερα τις ικανότητές του, να τις μετασχηματίζει σε δεξιότητες. Εφόσον δεν είναι μονάχο ο βαθμός του τι που μπορεί να κάνει κάποιος, αλλά επίσης και προπάντων η δυνατότητά του να μην το κάνει, αυτό το οποίο ορίζει την ακτίνα της δράσης του. Ενώ η φωτιά μπορεί μονάχα να κάψει και τα άλλα έμβια όντα έχουν μονάχα την ιδιαίτερη δύναμή τους, μπορούν δηλαδή να έχουν μόνο αυτή ή την άλλη συμπεριφορά εγγεγραμμένη στη βιολογική τους κλίση. Ο άνθρωπος είναι το ζώο που μπορεί να έχει τη δική του αδυναμία είναι σε αυτή την άλλη και πιο σκοτεινή πλευρά της δύναμης που προτιμά σήμερα να δράει η εξουσία, η οποία ορίζεται με ειρωνικό τρόπο «δημοκρατική». Αυτή χωρίζει τους ανθρώπους όχι μόνο και όχι τόσο από αυτό που μπορούν να κάνουν, αλλά κυρίως και προπάντων από αυτό που μπορούν να μην κάνουν. Χωρισμένος από την αδυναμία του, στερημένος από την εμπειρία αυτού που μπορεί να μην κάνει, ο σύγχρονος άνθρωπος θεωρείται ικανός για τα πάντα και επαναλαμβάνει εύθυμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα και ανεύθυνα θα γίνει. Ακριβώς όταν αντιθέτως θα έπρεπε να αντιλαμβάνεται ότι παραδίδεται σε πρωτάκουστο βαθμό σε δυνάμεις και διαδικασίες επί των οποίων έχει χάσει κάθε έλεγχο. Έχει καταστεί τυφλός όχι απέναντι στις ικανότητές του, αλλά στις ανικανότητές του. Όχι σε αυτό που μπορεί να κάνει, αλλά σε αυτό που δεν μπορεί ή μπορεί να μην κάνει. Εξού η οριστική σύγχυση στην εποχή μας, των κλήσεων και των επαγγελμάτων, των επαγγελματικών ταυτοτήτων και των κοινωνικών ρόλων, ο καθένας από τους οποίους αποπροσωποιείται μέσω της θρασίας εμφάνισης και της αβεβαιότητας της παράστασής της. Η ιδέα ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ή να είναι αδιακρίτος οποιοδήποτε πράγμα, η υποψία ότι όχι μόνο ο γιατρός που με εξετάζει μπορεί αύριο να είναι ένας βιντεοκαλλιτέχνης, αλλά μέχρι και ο δήμιος που με δολοφονεί μπορεί στην πραγματικότητα, όπως συνέβη στη δίκη του Κάφκα, να είναι ένας τραγουδιστής δεν είναι παρά η αντανάκλαση της γνώσης ότι οι πάντες υπόκεινται απλώς σε εκείνη την ευελιξία του σήμερα. Είναι η πρώτη ιδιότητα την οποία απαιτεί από τον καθένα μας η αγορά. Τίποτα δεν μας κάνει τόσο φτωχού και τόσο λίγο ελεύθερους όσο αυτή η αποστέρηση της δύναμης. Εκείνος που διαχωρίζεται από αυτό που μπορεί να κάνει, μπορεί ωστόσο, ακόμη να αντισταθεί, μπορεί ακόμη να μην κάνει. Αντιθέτως, εκείνος που διαχωρίζεται από την αδυναμία του, χάνει, προπάντων, την ικανότητα να αντιστέκεται. Και όπως συνήθως συμβαίνει, μονάχα η καυτή γνώση αυτού που δεν μπορούμε να είμαστε, είναι η εγγύηση της αλήθειας αυτού που είμαστε. Έτσι είναι μονάχα, η διευγής θεώρηση αυτού που δεν μπορούμε ή μπορούμε να μην κάνουμε που δίνει αξία στην πράξη μας.